Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμη δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης και είδους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Μαζί όσοι μπορείτε. Ο σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσουν την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Άγιο Μάρτυρα Νέστορα. Ο Άγιος Μάρτυρας Νέστορας ήταν μαθητής του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν στρατιωτικός και για την αγάπη του Χριστού τα έδωσε όλα. Όταν κάποια φορά στη Θεσσαλονίκη περί τον 3ο αιώνα υπολογίζουμε, αν θυμάμαι καλά, ένας αντίχριστος, ο Λιαίος, θα είστε ακούγε τον Λιαίο, λοιπόν, προκαλούσε όλους τους χριστιανούς και έλεγε, αυτός ήταν σωματώδης, γίγαντας, θα λέγαμε, πολύ ψηλός, σωματώδης και κανείς δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί. Το λέω αυτό γιατί έχει σχέση με τη γυμναστική. Και προκαλούσε όλους τους χριστιανούς και τους έλεγε ποιος είναι, λέει, δυνατός, λέει, να έρθει να πολεμήσει μαζί μου. Και έβριζε τους χριστιανούς και βλασφημούσε τα θεία. Και τότε έτρεξε ο Νέστορας τον Άγιο Δημήτρη που τον είχε κλείσει ο ειδωλάτρης βασιλιάς στη φυλακή, ο Ρωμαίος, έτριξε στη φυλακή ο Νέστορας και λέει «Ευλόγησέ με, Δημήτριε, άνθρωπε του Θεού, να πάω να νικήσω αυτόν τον βλάσφημο, ο οποίος μας ταπεινώνει και βλασφημεί τα θεία». Και ο Άγιος Δημήτριος τον ευλόγησε και τον λέει «Και τον Λιαίο θα νικήσεις, και για την πίστη του Χριστού θα μαρτυρήσεις». Και πραγματικά μπαίνει μέσα στο στάδιο, υπάρχει αυτό το στάδιο, αν πάτε στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, θα δείτε εκεί πέρα τα παλιά που υπήρχαν εκεί οι κολόνες παλές και τα λοιπά, που κάθονταν οι φύλαθλοι και τα λοιπά. Μπαίνει μέσα, κάνει το σημείο του σταυρού, μπαίνει μέσα στο στάδιο, κάνει το σημείο του σταυρού, και ορμάει, αυτός μόλις το είδε άρχισε να γελάει, τώρα αυτό το ανθρωπάκι ήρθε να με αντιμετωπίσει. Όμως ο Λιαίος με τη δύναμη του Χριστού και την ευλογία του Αγίου Δημητρίου μπαίνει μέσα με μία δεξιότεχνη λαδί
τον χτύπησε στην καρδιά και τον έριξε κάτω και τον θάνατωσε. Και περιτράνωσε τη δύναμη του Χριστού, διότι η δύναμη του Χριστού είναι ακατανίκητη. Και τότε θύμωσε ο ειδωλάτρης βασιλεύς και τον θανάτωσε, διέταξαν και τον θανάτωσαν, γιατί ντροπιάστηκαν. Διότι ο Χριστός μας είναι παντοδύναμος. Ο σατανάς μπορεί να είναι κοσμοκράτορας, αλλά ο Χριστός μας είναι παντοδύναμος. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μυστικό. Όταν είμαστε με τον Χριστό, με τη δύναμη του Χριστού, μπορούμε να νικήσουμε τα πάντα, όλους τους εχθρούς. Όταν είμαστε μακριά από τον Χριστό, τότε και από ένα μικρό πειρασμό νικιόμαστε. Γι' αυτό ο αγαπητός Γεώργιος έκανε πολύ καλά επί την ενάρξη της περίοδου που γυμνάζεστε, να με καλέσει για να σας ευλογήσω. Ουσιαστικά αυτός ο Χριστός είναι που σας ευλογεί, και να αγιάσω εδώ τον τόπο που αγωνίζεστε. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η γυμναστική, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ωφελεί στο σώμα. Κάνουμε ωραίο σώμα, ρωμαλαίο σώμα, υγιέστατο σώμα, όμως όταν γυμνάζουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας, ασκώντας πνευματικά με μυστηριακή ζωή, με μετάνοια, με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία, τότε έχουμε τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού και είμαστε ακατανίκητοι στον εαυτό, διότι έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Επιπλέον, όταν θα φύγουμε από αυτόν τον μάτιο κόσμο, θα κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, που είναι το ανώτερο και το σπουδαιότερο. Διότι εδώ θα ζήσουμε, πόσα χρόνια θα ζήσουμε, είστε μικρά παιδιά, άντε 70 χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα φεύγουμε. Και αυτό θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σας εύχομαι καλό έτος, καλό σχολικό έτος, γιατί φαντάζομαι ότι πολλά παιδιά από εσάς θα πάτε στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, και να είμαστε κοντά στο Θεό. Και να σας πω κάτι τελευταίο, από την Παλιά Διαθήκη, και κλείνω. Όταν οι Ισραηλίτες, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ήταν κοντά στο Θεό, οι Μωαβίτες, οι αλόφιλοι και οι αντίθεοι δεν μπορούσαν να τους νικήσουν. Περιέτριχαν γύρω-γύρω από τα τείχη, τίποτα. Όταν όμως, προσέξτε, κάναν το εξής πανούργο και δόλιο πράγμα. Τι κάνανε? Βγάλανε τις Μωαβίτισσες, τις γυναίκες, όμορφες. Μη φεύγετε, παιδιά, τελειώνω. Τελειώνω. Λοιπόν, τις βγάλανε και τις πήγαν μπροστά στα τείχη. Προκλητικά δημένες. Και αυτές αμαρτήσαν με τους Ισραηλίτες. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού οι Ισραηλίτες, ο εκλεκτός λαός, έπεσε στην πορνεία να τους εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, και τότε να πέσουν τα τείχη και να τους κυριεύσουν. Άρα λοιπόν, για να είμαστε κοντά στο Θεό, πρέπει να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Έπα τίποτε, παιδί? Λοιπόν, τώρα θα περάσετε να σας αγιάσω. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
χρόνια, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εδώ όλη την ομιγυρή, καλή αγωνιστική χρονιά να έχουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ηλία Μούλελη, που θα μας πει δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε εδώ σε αυτή την καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό αγωνιστικό έτος με τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για το κάθε παιδί χωριστά. Με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση κατά την έναρξη του ετήσιου κύκλου προπόνησης, του αγωνιστικού έτου δηλαδή. Σας εύχομαι καλή δύναμη και επίτευξη των προσωπικών σας αγωνιστικών στόχων ξεχωριστά. Γιατί λέω στόχους και όχι επιτυχία. Να ξέρετε ότι το βάθρο και η διάκριση δεν είναι αυτοσκοπός. Ο κάθε ένας θέτει τους δικούς του στόχους και κάνει τον δικό του αγώνα ξεχωριστά να ξεπεράσει τον εαυτό του. Εάν εσείς είστε κάθε μέρα λίγο καλύτεροι, σε κάθε προπόνηση την προπόνηση είστε λίγο καλύτεροι από τον εαυτό σας, να είστε σίγουροι ότι με διάρκεια, με μέθοδο, με υπομονή και επιμονή, κάποια στιγμή η διάκριση θα είναι φυσικό επόμενο όλης αυτής της διαδικασίας. Το πιο σημαντικό που θα αποκομίσετε από την ενασχόλησή σας με τον αθλητισμό είναι να μάθετε ότι οι στόχοι που θα θέτετε επιτυγχάνονται μόνο με προσπάθεια, με υπομονή και επιμονή. Για κάθε προπόνηση που χάνετε πηγαίνετε πίσω 3. Να το ξέρετε αυτό. Ο κλασικός αθλητισμός είναι ένα από τα πιο εξέχοντα αθλήματα. Θέλει προσπάθεια, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή. Τίποτα δεν είναι δοσμένο, όλα κερδίζονται. Με διάρκεια και προπόνηση μπορείτε να επιτύχετε τα πάντα. Θέστε όνειρα, βάλτε όνειρα στόχους και πραγματοποιήστε τα. Με πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια. Από τη μεριά μας η καινούργια Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες συνθήκες προπόνησης, ώστε απρόσκοπτα να επικεντρωθείτε στη δουλειά που πρέπει να βάλετε. Για τους αθλητές που έχουν ιδιαίτερες διακρίσεις και το ξέρω, και έχουν θέσει στόχους παραπάνω, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας με οποιονδήποτε τρόπο. Και εγώ ίδιος προέρχομαι από τον χώρο του αθλητισμού και μάλιστα του αγωνιστικού αθλητισμού, καταλαβαίνω ακριβώς την προσπάθεια που κάνετε και θα είμαστε δίπλα σας με οποιονδήποτε τρόπο. Καλή επιτυχία σε εσάς, στους προπονητές σας και οργανωτικά στο σύλλογό σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.